Ήταν μια σειρά τυπικών διαδικασιών, οι οποίες μέσα από την αλυσίδα εγκρίσεων περιφέρειας, δήμου κτλ. Βραχυκυκλώνανε όλες αυτές τις άδειες, έτσι ώστε ακόμη και ένας άνθρωπος που είχε μια ελπίδα, όπως ξέρετε, να ανοίξει μια επιχείρηση, έπρεπε να περιμένει τόσο πολύ μεγάλο διάστημα που στο τέλος αποθαρρυνόταν. Οι έλεγχοι, όπως σας είπε και ο νέος γραμματέας του ΣΕΠΕ, ο οποίος κάνει μια μεγάλη προσπάθεια, ο κύριος Ηλιόπουλος. Οι έλεγχοι πρέπει να γίνονται καθημερινά και πρέπει να είναι συστηματικοί. Με ένα αποδιοργανωμένο και αποδεκατισμένο σώμα επιθεωρητών εργασίας, το οποίο προσπαθούμε να αναδιοργανώσουμε. Πριν πάμε στους ελέγχους, κυρία Φωτίου, πριν πάμε στους ελέγχους, δεν είναι ότι καταργήθηκαν. Να πούμε ότι μας βοηθάει και η Κατερίνα. Βεβαίως, και να την καλημερίσουμε, γιατί έτσι είπαμε καλημέρα. Τη βλέπουμε, αλλά δεν την καλημερίσαμε. Καλημέρα. Λοιπόν, ναι, κυρία Φωτίου. Κυρία Φωτίου, το θέμα είναι πριν πάμε στους ελέγχους που συμφωνούμε όλοι. Πρέπει να είναι καθημερινή. Δεν είναι λογικό πριν να ανοίξει κάποιο ένα μαγαζί να τηρεί κάποιους κανόνες ασφαλείας. Με την έννοια ότι ανοίγω, ας πούμε, ένα μαγαζί που θα έρχεται κόσμος να τρώει. Θα έρχονται. Και υγιεινής επίσης. Και υγιεινής. Ασφάλειας για τη ζωή του και των εργαζομένων και υγιεινής. Ούτε, ούτε αυτό είναι προϋπόθεση. Να έχει πυρασφάλεια, να έχει πόρτα εξόδου. Μισό λεπτό. Ναι. Όταν λοιπόν ανοίγεις ένα μαγαζί, ταυτόχρονα δεσμεύεσαι ότι τηρείς όλους αυτούς τους κανόνες. Αυτοί δεν εξέλιψαν από το ελληνικό κράτος. Η διαφορά ποια ήταν? Ότι θεωρείται ότι αυτοί οι κανόνες ελέγχονταν. Από ποιον ελέγχονταν? Με συγχωρείτε. Ναι. Από ποιον ελέγχονταν? Από τις υπηρεσίες του Δήμου? Από τις υπηρεσίες της πολεοδομικές? Από κανέναν στην πραγματικότητα δεν γινόταν αυτή η έλεγχη. Και πώς έπαιρνε το χαρτί τότε, αφού έλεγε την ασφαλή? Όπως παίρνετε ακριβώς, κύριε Δαράκη, όπως ξέρετε, όταν βγάζετε μια οικοδομική άδεια, έχεις ένα σύνολο μέτρων τα οποία ο μηχανικός υπογράφει ότι έχεις δεσμευτεί. Δεν ελέγχει κανείς ότι στο ακίνητό σου γίνονται ακριβώς αυτές οι εργασίες. Το ότι δεν ελέγχει, το νομιμοποιείται με αυτό το πράγμα. Αυτό μου λέτε τώρα. Όχι, δεν έλεγχαν τότε. Ακριβώς σας λέω το ανάποδο. Για πέστε μου. Ότι αναλαμβάνονται πολύ μεγαλύτερες ευθύνες πλέον από αυτόν που ανοίγει μια επιχείρηση με τη δέσμευσή του συνολικά και οι ποινές που έχει είναι μεγαλύτερες από ό,τι πριν. Λέτε όμως ότι δεν υπάρχει ο κόσμος. Λέτε ότι προηγουμένως, όπως μας είπε και ο κύριος Παπαγεωργίου, με λίγο κόσμο. Άρα λοιπόν, ξέρετε, ο άλλος μπορεί και να ρισκάρει και να πει. Με 10 ανθρώπους που έχουν εκεί πέρα επιθεωρητές για να μας ελέγχουν. Γύρευε πότε. Γύρευε πότε θα έρθει. Και να το ρισκάρει ο άλλος. Εγώ πιστεύω. Και ουσιαστικά να ρισκάρει τη ζωή του εργαζόμενου και τη ζωή του πελάτη. Προφανώς. Εάν είναι έτσι όπως το λέτε, εγώ πιστεύω ότι δεν είναι αυτά τα μέτρα τα οποία ψηφίσαμε τώρα. Ακριβώς δεν δημιουργούν μια χαλήνωτη αγορά η οποία κάνει ό,τι θέλει και δεν ελέγχεται τίποτα. Δεν είναι αυτό το κεντρικό στοιχείο. Άκουσα τις αιτιάσεις του Συλλόγου Εργαζομένων. Ναι. Λέω ότι θεωρώ πάρα πολύ ενδιαφέρουσα την άποψη ότι και εκείνοι θα σταθούν στο πλάι των εργαζόμενων και θα κάνουν και δικιούς τους ελέγχους και παρεμβάσεις. Απορώ γιατί δεν το κάναν και μέχρι σήμερα, πρέπει να ομολογήσω. Γιατί αυτός είναι ο ρόλος των συνδικάτων, εκτός των άλλων, οι ενεργητικές παρεμβάσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, και πιστεύω ότι. Όχι ότι φταίνε τώρα τα συνδικάτα που δεν έχουν. Όχι, είπα, αυτό δηλαδή, είναι και ο ρόλος των συνδικάτων. Λέει ότι αναγκάζονται. Αλίμονο αν τα συνδικάτα είναι για να πηγαίνουν να ελέγχουν τους όρους λάσπη. Θα καταγγείλουν εργαζόμενοι και θα πάνε. Αλλά βέβαια. Είναι δυνατόν να λέει το κράτος ότι ευτυχώς που θα πηγαίνουν τα συνδικάτα? Λέω να ελέγξουν. Ότι τα συνδικάτα, αυτό είναι ένα από τους ρόλους τους, να είναι δίπλα στους εργαζόμενους και να τους βοηθάνε. Αυτό είπα. Και αυτό το θεωρώ εξαιρετικά θετικό που το είπε ο πρόεδρος των εργαζομένων. Ναι. Α, το λέτε από θετικό, εκεί μάλιστα, και ύστερα, μόλις είπα ότι δεν σημαίνει ότι ο νέος νόμος εγκαθιδρύει ένα καθεστώς ασυδοσίας. Αυτό είπα. Και αυτό μέλει να αποδειχθεί πολύ σύντομα. Το ότι αναδιοργανώνεται το ΣΕΠΕ, νομίζω ότι είναι κεντρικό θέμα που έπρεπε όλα αυτά τα χρόνια. Προφανώς. Ενώ αποψηλώθηκε εντελώς. Ξέρετε ότι οι άνθρωποι του ΣΕΠΕ είναι ελάχιστοι αυτοί που. Γιατί αποψηλώθηκε, κατά την άποψή σας? Ήταν μέσα στις μεγάλες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες του κυρίου Μητσοτάκη, όπου όλο τους ο δημόσιος τομέας έπρεπε να μείνει ο μισός.
Και αν και μνημονιακή υποχρέωση, κύριε Χατζη. Ακούστε να δείτε, όταν λέει ο κύριος Μητσοτάκης μεταρρυθμίσεις, σημαίνει δημόσιος τομέας ο οποίος δεν ελέγχει τίποτα και ο οποίος δεν παρεμβαίνει σε τίποτα. Μήπως και εσείς το δώσετε σε ιδιώτες, μήπως βάλετε άλλες πώς το λένε, να ελέγχουν τα πράγματα. Γιατί το επειδή λέτε δεν αυτό. Όχι, λέω. Μήπως ανοίγετε το δρόμο αυτό με το νομοσχέδιο. Λέτε όταν εμείς σας λέει ο γραμματέας ότι πρέπει να κάνετε ένα διοργάνωση, αλλά λέει είμαστε και λίγοι επίσης. Βέβαια λέει ότι. Και οι ανάγκες είναι πολύ περισσότερες. Και γι' αυτό εμείς λέω, μήπως υπάρχει πλαίσιο που δίνει δυνατότητα. Ότι όχι. Δεν υπάρχει άλλη εξασφάλιση για τους εργαζόμενους από το να υπάρχει ένας δημόσιος τομέας ο οποίος λειτουργεί καλά, ο οποίος είναι σωστά εξοπλισμένος και ο οποίος επιτελεί συνεχώς το λειτουργήμα και το ρόλο. Να αρχίσουμε σιγά σιγά να πηγαίνουμε στα θέματα τα άλλα. Έλα, Κατερίνα, να τα θέσεις. Γιατί να τα βάλουμε τα ζητήματα, μας λέει η κυρία Φωτίου. Αλλά μήπως έχουμε περικοπές, κυρία Φωτίου, ή όχι, θα μας το πείτε και στα προνοιακά τα δικά σας. Λίγο σε ό,τι αφορά και στο ΣΕΠΕ, ότι είναι αδύνατον να είναι να υπάρχει ένα κλιμάκιο σε κάθε νέα επιχείρηση που ανοίγει, σε κάθε επιχείρηση που βρίσκεται σε λειτουργία. Ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχει η μαύρη εργασία, η αδήλωτη εργασία. Είναι αδύνατον. Θα πρέπει ίσως να κάποιες αρμοδιότητες συγκεκριμένες να εκχωρηθούν και στην τοπική αυτοδιοίκηση και βεβαίως πρέπει να ενισχυθεί πάρα πολύ το σώμα των επιθεωρητών. Ας μην ξεχνάμε ότι είχαμε αθρώες συνταξιοδοτήσεις το τελευταίο διάστημα. Έχει αποδυναμωθεί όλος ο δημόσιος τομέας. Ας πάμε όμως τώρα πρώτα απ' όλα και στο κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Παίρνω από αυτή την ευκαιρία. Είναι έτοιμοι οι Δήμοι, κυρία Φωτίου, να αντεπεξέλθουν σε αυτό το βάρος του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης? Είμαστε έτοιμοι από 1η Ιανουαρίου να υποδεχθούμε τις αιτήσεις των ανθρώπων που και εδώ στην ΕΡΤ μας παίρνουν πάρα πολύ τηλέφωνο, αγωνιούν, δεν ξέρουν τι θα κάνουν. Μας λένε τελειώνει η κάρτα σύντησης, τελειώνει η επιδότηση ενοικίου. Θα μπορέσουμε από 1η Ιανουαρίου να έχουμε αυτή την παροχή, αυτή την ομπρέλα που θα μας καλύψει τις στοιχειώδεις ανάγκες? Όπως ξέρετε, εμείς εφαρμόσαμε το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης μέσα σε 30 δήμους. Λωτικά, ναι. Και το εφαρμόσαμε επιτυχώς. Με την εξής έννοια, ότι όχι μόνο από τις αξιολογήσεις που έχουμε από διεθνείς οργανισμούς είναι θετικές, αλλά και οι άνθρωποι που ωφελήθηκαν από αυτό το νέο πρόγραμμα, για το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης είναι ένα νέο πρόγραμμα, πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Είναι ένα πρόγραμμα τριών αξώνων, τριών πυλώνων, πέστε το όπως θέλετε, το οποίο έχει από τη μια εισοδηματική ενίσχυση και από την άλλη έχει το δεύτερο πυλώνα υπηρεσίες, όπως παραδείγματος χάρη να μπορείς να το παιδί σου ότι πρέπει να πάει δωρεάν σε βροφονικοποιακό σταθμό, δηλαδή επιδοτήσε. Όπως παραδείγματος, μισό λεπτό, μισό λεπτό, αφήστε με να ολοκληρώσω. Λοιπόν, μια και ενδιαφέρεται ο κόσμος να μάθει ακριβώς τι συμβαίνει. Λοιπόν, λέω λοιπόν, το πρώτο σκέλος είναι επιδόματα, το δεύτερο είναι υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες είναι το βασικό όταν έχουμε τέτοια μεγάλη καταστροφή στον κοινωνικό ιστό. Και αυτές προσπαθούμε να αναδιοργανώσουμε και να δώσουμε. Μερικά παραδείγματα, είπατε, βροχονηπιακούς. Είπα, λέω επίσης ότι είναι τα δωρεάν φάρμακα για τον δικαιούχο δικαία. Είναι η δωρεάν ιατρική περίθαλψη. Ναι. Είναι όλα τα ωφελήματα από τα ευρωπαϊκά ταμεία. Δηλαδή, όλες οι δομές φτώχειας, μέσα στις οποίες μπορεί να είναι εγγεγραμμένος επίσης και να έχει τις παροχές τους. Το ΤΕΒΑ, δηλαδή το Ταμείο Απόρων, με όλες τις παροχές σε τρόφιμα, σε φρούτα και ούτω καθεξής. Λοιπόν, είναι ένα σύνολο παροχών υπηρεσιών. Το τρίτος όμως και σημαντικότερος τομέας είναι ότι η δέσμευση ότι το 10% των ωφελούμενων του ΚΕΑ θα μπουν στην αγορά εργασίας. Αυτό για μας είναι το νέο φως, αν θέλετε, ότι δηλαδή δεν έχουμε, κρατάμε ένα πληθυσμό με επιδόματα, αν θέλετε, πώς με επιδοματική ενίσχυση. Μας το εξηγείτε λίγο, ναι, δηλαδή βεβαίως. Λέτε 10% θα μπουν. Πώς το λέτε με τόση σιγουριά? Θα είναι δημόσιες, ίσως, θα γίνουν δημόσιες προσλήψεις στο δημόσιο, θα γίνουν οι συνεννοήσεις, λοιπόν, σας δείχνουν με τις εταιρείες ότι υπάρχει αυτό το πράγμα ως ετούμενο? Κοιτάξτε, είναι μεγάλο όχι ποσοστό, ετούμενο, ως ένα μέτρο το οποίο πρέπει να υλοποιηθεί. Δεν είναι. Πώς θα το κάνετε? Ναι, πώς διότι αλλιώς, μισό λεπτό, αν δεν υπάρχει αυτό, ναι, ούτε μπορούμε να ελέγξουμε, αν θέλετε, τη μαύρη εργασία.
που μόλις πριν συνδυάζεται όλη η αδήλωτη εργασία και το πρόβλημα της αδήλωτης εργασίας εδώ. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι σε τελευταία ανάλυση μπορεί να δουλεύουν κάπου, αλλά κανένα από τα στοιχεία, τα επίσημα του έχουμε του κράτους, δεν δείχνει τέτοιο πράγμα. Πρέπει λοιπόν να προσφερθεί εργασία στους δικαιούχους του ΚΕΑ, ώστε πράγματι να μπορούν να την αναλάβουν. Πώς θα προσφερθεί? Πώς θα γίνει αυτό? Επεξεργαζόμαστε ορισμένα προγράμματα με την κυρία Αντωνοπούλου. Οι δικαιούχοι του ΚΕΑ είναι πολλών ταχυτήτων. Μην ξεχνάτε ότι είναι τα πιο ευάλωτα, το πιο ευάλωτο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Μπορεί να χρειαστούν κάποια εκπαίδευση. Μπορεί να χρειαστούν να πάνε σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας. Γιατί ξέρετε ότι αν δεν έχεις ένα πτυχίο τουλάχιστον της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, σήμερα δεν μπορείς να μετάσχεις στα προγράμματα που βγάζει η κυρία Αντωνοπούλου στους Δήμους, της κοινοφελούς εργασίας. Άρα θα χρειαστεί και μία προετοιμασία για ένα κομμάτι. Αυτή η προετοιμασία πληρώνεται, επιδοτείται, το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι. Όταν λοιπόν έχουμε τα στοιχεία που θα φτιάξουν κατά τόπους όλα τα καταστήματα του ΟΑΕΔ, διότι συνδέουμε ευθέως τις δικές μας πλατφόρμες με τους ωφελούμενους του ΚΕΑ με τον ΟΑΕΔ από την πρώτη στιγμή. Άρα από την πρώτη στιγμή θα μπορούν τα καταστήματα του ΟΑΕΔ να δημιουργήσουν προσωπικό φάκελο εργασίας προσόντων και να κάνουν αυτό που λένε την σύγκληση μεταξύ πιθανών θέσεων εργασίας που θα επιδοτούνται από το κράτος προφανώς για τους δικαιούχους του ΚΕΑ με τους υποψήφιους προς εργασία από το ΚΕΑ. Άρα, αυτός είναι ο πιο σημαντικός πυλώνας για μας, γιατί το πρόβλημα δεν είναι να κρατήσουμε τους ανθρώπους στην φτώχεια και στην ανέχεια, αλλά σε τελευταία ανάλυση να τους βάλουμε στην αγορά εργασίας. Τώρα, με ρωτήσατε αν είναι έτοιμοι οι Δήμοι. Οι Δήμοι έχουν προετοιμαστεί αυτή τη στιγμή για να ανοίξει αυτό το μεγάλο πρόγραμμα σε όλη τη χώρα μέσα στον Ιανουάριο. Μέσα στον Ιανουάριο. Αυτό τι σημαίνει? Έχουμε εκπαιδεύσει το προσωπικό των Δήμων, 120 Δήμους μέχρι στιγμής, τους υπόλοιπους λιγότερους από 200 τους εκπαιδεύουμε από το τέλος του Νοεμβρίου και όλο το Δεκέμβριο. Άρα θα είναι έτοιμοι και οι Δήμοι να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτό. Άρα θα εφαρμοστεί το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης κανονικά από 1η-1η, εσείς μας λέτε, σε όλη τη χώρα, χωρίς καμία δεν περικοπή. Είπα 1η-1η, γιατί αυτό είναι άδικο να λέμε την ημερομηνία πριν να είμαστε ακριβώς. Λέω ότι από την αρχή του χρόνου, ας το πάμε έτσι. Την παροχή θα την πάρουν αναδρομικά, δηλαδή ας πούμε υποθετικά. Όχι, όχι. Το ΚΕΑ έχει συγκεκριμένους κανόνες. Πληρώνεται τον επόμενο μήνα από τη στιγμή που μπαίνει. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι το ΚΕΑ είναι πρωτοποριακό πρόγραμμα, γιατί κάθε Έλληνας πολίτης ο οποίος βρίσκεται τους τελευταίους 6 μήνες με εισοδήματα κατώτερα από αυτά που έχει ως πλαφόν το ΚΕΑ, αν είναι ένας, δύο, με την οικογένειά του κτλ, μπορεί να μπαίνει ανα πάσα στιγμή στην πλατφόρμα και να γίνεται δικαιούχος του ΚΕΑ. Αυτό είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Δηλαδή δεν ανοίγει το πρόγραμμα τον Ιανουάριο και κλείνει το Φεβρουάριο. Μάλιστα. Αλλά είναι πια... Όταν έχεις προϋποθέσεις μπαίνεις. Όποτε. Τον Ιούνιο σου συνέβη αυτή η μεγάλη κακοτυχία. Το Ιούνιο μπαίνεις. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, μισό λεπτό. Η πλατφόρμα είναι εξαιρετικά φιλική. Δηλαδή, όταν μπαίνεις, όλα είναι προσυμπληρωμένα από όλα τα αρχεία του κράτους και από όλες τις βάσεις δεδομένων του κράτους. Επομένως, κάθε βήμα είναι προσυμπληρωμένο και μόνο αν έχεις εσύ αντίρρηση σε αυτό που σου λέει, ότι δεν έχεις τρία παιδιά, έχεις τέσσερα, γιατί εντωμεταξύ έκανες ένα, τότε σου λέει πήγαινε στο Δήμο και πιστοποίησε ότι έχεις τέταρτο παιδί. Άρα είναι εντελώς διαφορετικό. Έχουμε πολλά. Θα πάμε και λίγο τεχνικά. Θα πάμε αμέσως. Τρία λεπτά. Τρία λεπτά, γιατί πρέπει να πάμε στο σύντομο δελτίο ειδήσεων. Σε τρία λεπτά είμαστε πολύ τεχνικά. Επιδόματα, τι ακριβώς σημαίνει. Και στο τέλος της πλατφόρμας λοιπόν σου λέει είσαι δικαιούχος του ΚΕΑ ή δεν είσαι. Το βεβαιώνει από την πλατφόρμα. Από την πρώτη στιγμή. Ούτε περιμένεις να σου έρθει ειδοποίηση ούτε τίποτα. Θα κάνουμε μεγάλη καμπάνια ενημέρωσης. Σε πέντε λεπτά, τρία λεπτά επανερχόμαστε. Σύντομο δελτίο ειδήσεων.